Αλφα Εμοστόλη. Σήμερα θα κάνουμε εργαστήριο χημείας. Και μαζί μας είναι σήμερα η Μαελένη. Είναι πάρα πολύ που είμαι και σήμερα μαζί σου τώρα. Ας ξεκινήσουμε τα πειράματα. Για το πείραμα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε το λάδι και απλό νερό. Παίρνουμε το νερό και το λάδι. Για βάλτε το λάδι και το νερό. Έτσι. Το πείρα. Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλος. Βάλατε. Και τώρα τι πρέπει να κάνετε, θα το βάλετε στην αμπούλα. Ναι. Για βάλτε στην αμπούλα να δούμε. Βάλει λίγο νερό εσύ. Το βάλε όλο, βάλε όλο. Και βάλε και εσύ λάδι. Όλο. Σχεδόν όλο βάλε το. Πάτησέ το, πάτησέ το, μη φοβάσαι. Στοπ. Φτάνει. Κλείνουμε. Για κλείσε την αμπούλα. Όχι την αμπούλα. Κλείστε την αμπούλα. Ανάποδα. Κλείστο. Πιο καλά κλείστο. Πάτησε το. Βγάλει το από εκεί, βγάλει το από εκεί. Μπράβο. Και τι κάνουμε παρακάτω. Το παίρνουμε στα χέρια. Ναι. Το ανακατεύουμε. Και τι γίνεται με αυτό. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε το τι γίνεται. Για φέρ' το να το δούμε. Τι έχει γίνει. Τι παρατηρείτε εσείς? Ότι έχει ανακατευτεί με το νερό και το λάδι. Δεν βλέπετε ότι το λάδι είναι από πάνω και το νερό κάτω? Το βλέπω. Το λάδι δεν ανακατεύτηκε με το νερό. Δεν ανακατεύεται. Είναι δύο ουσίες οι οποίες δεν μπορούν να ανακατευτούν μεταξύ τους. Παραμένει πάνω. Όσο και να το κουνήσουμε, πάλι είναι πάνω το λάδι. Ναι. Βλέπουμε ότι το λάδι είναι πάνω. Ναι. Σαν εγκρή ουσία. Ναι. Εγώ θέλω να ανακατέψω να δω αν θα... Θα ανανομηθεί μαζί με το νερό, θα γίνει μία ουσία. Ναι. Για ανακατέψε το καλά να δούμε. Για θα να γίνει δω, τίποτα. Για να δω. Α, ο Τόλης θέλει να δει. Για δες. Ανακατέψε. Ανέφτηκε! Για να δούμε. Να ανακατέψε. Ανακατέφτηκε τελικά. Αλλά τι παρατηρούμε εδώ, για παρατηρήστε. Τι γίνεται ακριβώς. Βλέπουμε ότι πάλι το λάδι ανεβαίνει. Ναι. Δεν έχει κατεβεί. Και το νερό λίγο είναι κάτω. Λιγοστεύει το νερό. Ναι. Δεν λιγοστεύει. Αυτό σημαίνει ότι το λάδι δεν μπορεί να ανακατευτεί με το νερό. Ναι. Και παραμένει ξεχωριστή ουσία πάλι. Άμα το αφήσουμε για λίγο θα δούμε ότι το λάδι πάλι θα επανέλθει στο πάνω μέρος όπως ήταν και πριν. Ναι. Σας άρεσε το πείραμα? Ναι. Τι συμπεράσματα βγάλατε από αυτό, για πείτε μου. Μαριλένα, για πες εσύ. Ότι το... Το λάδι. Το λάδι δεν μπορεί να ανακατευτεί με το νερό. Μπράβο. Και μένει πάντα πάνω. Έτσι, μπράβο, αυτό θα είναι. Θα κάνουμε ένα πείραμα με το τσάι. Θα δούμε το τσάι και το... Λεμόνι. Μπράβο. Έχουμε εδώ και το λεμόνι και το τσάι. Βάζουμε το τσάι στο ποτηράκι μας. Στο ποτηράκι το διαφανές για να φανεί. Για πάρτε το τσάι δίπλα σας. Δείξτε το λίγο τι χρώμα είναι. Είναι κάπως σαν κόκκινο πορτοκάλι καφέ. Είναι σκούρο, προσέχτε μην πέσει. Και θα βάλουμε στο τσάι, τι θα βάλουμε τώρα? Λεμόνι! Θα το στύψετε όμως το λεμόνι. Ποιος θα στύψει από τους δύο το λεμόνι? Εγώ. Για στύψε το λεμόνι και να δούμε τι θα γίνει με το τσάι που ήταν σκούρο. Πέφτει. Θες βοήθεια? Έχει. Τι παρατηρείτε ενώ στύβετε το λεμόνι? Πορτοκαλί! Το τσάι γίνεται πιο ανοιχτό. Ναι. Ναι, και κάτι έχει μέσα. Δες είναι τα κουκούτσια. Α, κουκούτσια. Και αντιδράει το τσάι. Να το βάλει. Να βάλουμε κι άλλο ένα. Γιατί το λιμόνι τι έχει? Έχει όξινη ουσία. Όξινη. Γι' αυτό και το ανοίγει το χρώμα. Φτάνει, εντάξει, φτάνει. Για να δείξουμε, για ανέβασε το Μαριλένα να το δείξεις, ότι το τσάι έχει αλλάξει χρώμα. Ναι, ήταν πιο σκούρο. Γιατί έχει το λεμόνι... Και τώρα είναι σκούρο άλλο.
Είναι ανοιχτό τώρα, γιατί ναι. έχει νιόξινη ουσία το λιμόνι και όταν το βάζουμε μέσα, αποχρωματίζει το τσάι. Το είδατε? Και μυρίζει. Και μυρίζει, ναι, γιατί το λιμόνι έχει έντονη γεύση, γι' αυτό και μυρίζει. Για να μιλήσω. Για δε μύρισέ το, δες το κι εσύ. Βάου, πόσο καλό τσάι. Πόσο καλό τσάι. Μυρίζει. Ωραία. Πάμε για άλλο πείραμα. Το κόκκινο λάχανο. Το βάλουμε τώρα στο ποτήρι για να δούμε τι χρώμα είναι. Για βάλ' το να το δούμε με προσοχή. Ωραία, μην το βάλεις όλο, φτάνει. Wow. Και τι παρατηρούμε, τι χρώμα είναι? Μπλε! Μπλε! Θέλετε να το δοκιμάσουμε, να ρίξουμε μέσα το λιμόνι, χυμό λιμονιού? Ναι, ναι, ναι. Για βάλτε λίγο χυμό λιμόνι. Ω, πρόσεχε. Για να δούμε αν αλλάζει χρώμα. Αλλάζει! Λος γίνεται! Φτάνει, 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 φτάνει. Φτάνει. Ανακάτεψέ το με αυτό εδώ. Ανακάτεψέ το με αυτό εδώ. Να το ανακατέψω εγώ. Ναι, ναι. Ανακάτεψέ το εσύ. Τι παρατηρείτε? Έχει γίνει ροζ. Έχει αλλάξει χρώμα, γιατί είναι όξινη ουσία το λιμόνι. Περιέχει όξινη ουσία μάλλον. Φτάνει το όλοι, φτάνει. Το δείξαμε. Είδατε που άλλαξε το χρώμα. Τέλειο, δεν είναι τόσο ροζ. Πολύ φούξια, κοριτσίστικο χρώμα. Ναι, και θα το δει. Θέλετε να πάμε σε ένα άλλο πείραμα? Ναι. Διαφορετικό, θέλετε ναι. να δούμε κάτι? Τώρα θα βάλουμε, θα ετοιμάσουμε που έχουμε ετοιμάσει το νερό. Ετοιμάσουμε το νεράκι, βάλτε το μπροστά σας. Και θα δούμε και θα αναλύσουμε τις πέτρες τώρα. Ναι. Έχουμε κάποιες πετρούλες, δείξτε τις Μαριλένα. Πλάτες. Αυτές εδώ. Και κάποιες θέλουμε να πετάμε. Αυτές τις πέτρες να ρίξουμε μέσα στο νερό για να δούμε τι θα γίνει. Πετάμε. Οι πέτρες, μισό λεπτάκι να σας ρωτήσω κάτι, οι πέτρες είναι βαριές? Όχι. Βαριές δεν είναι, δεν πέφτουν μέσα στο νερό, στη θάλασσα, οι πέτρες δεν είναι κάτω? Ναι, όμως, όμως δεν είναι βαριές στα χέρια. Όμως, στα χέρια δεν είναι, αλλά επιπλέον οι πέτρες στο νερό. Όμως υπάρχει κάποια πέτρα που επιπλέει πάνω στο νερό? Όχι. Όχι. Για να δούμε. Για ρίξτε τις πέτρες τώρα μέσα. Θες βοήθεια? Έλα να το ανοίξω. Φέρε Μαριλένα να το ανοίξω. Έτσι σκίστο. Μπράβο. Δώσε μισές στο τόλι και τις μισές πάρε εσύ. Περίμενε τόλι. Και θα ρίξετε μαζί τις πέτρες. Όχι πολύ δυνατά για να μην πιτσιλήσουμε όλο το νερό. Και άλλες... Ωραία, ρίξτε μέσα στο νερό τις πέτρες και δύο. Βάλτε μέσα στο νερό. Βάλε και εσύ τόλε. Ω, αυτή είναι όχι! Είναι... Τι βλέπετε? Ότι με πέφτει! Για πες Μαριλένα, τι βλέπεις εσύ? Ότι η μεγάλη πέτρα δεν έχει πάει κάτω όπως οι μικρές. Και άλλες λίγες, οι άλλες ανεβαίνουνε. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Οι άλλες πέτρες είναι κάτω και η μία επιπλέει. Ξέρετε τι συμβαίνει? Όχι. Ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί επιπλέει μία πέτρα? Όχι. Γιατί αυτή η πέτρα είναι ελαφρόπετρα. Και ελαφρόπετρες επιπλέον δεν είναι τόσο βαριές. Ναι, ναι, ναι. Για φέρε να δείξουμε την ελαφρόπετρα πιο κοντά στην κάμερα. Αυτή η πέτρα δηλαδή, ελαφρόπετρα, δεν βουλιάζει, για ξαναβάλτο, ενώ όλες είναι κάτω και μία πάνω. Επιπλέει. Είδατε ναι, ότι όλες ναι. πέτρες δεν βυθίζονται όλες σε πέτρες? Ναι. Μπράβο. Για ένα άλλο πείραμα, θέλετε? Ναι. Θέλετε να δούμε τι γίνεται όταν βάζουμε χυμό λιμόνι μαζί με το φλοιό? Αυγό. Αυγού. Ναι. Θέλετε να δούμε? Ναι. Άρα, στύβουμε το λιμόνι μέσα στο ποτηράκι, σε αυτό εδώ. Θέλεις να το κάνω εγώ? Ναι. Θα το στύψουμε. Πέφτει. Οπα, τα κάναμε χάλια όλα. Ας έχουμε κι άλλο ένα κομμάτι. Ωραία, στύψαμε. Και τώρα θέλω να κάνετε μικρά κομματάκια και να βάλετε μέσα. Μικρά όμως, πολύ μικρά. Έτια.
Ναι, τόσο μικρά. Για βάλτε μέσα. Ένα, δεν πέφτει. Για κάντε μικρά κομματάκια. Ωραία, φτάνει. Εγώ κάνω. Μπράβο. Τώρα το κλείνουμε. Κλείστο, Μαριλένα. Το καπάκι του. Τώρα το ανακατεύουμε καλά. Για κράτησε το, ανακάτεψε το, ανακάτεψε το, ανακάτεψε το. Καλά, 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 καλά. Ανακάτεψε το. Καλά, καλά, καλά. Stop, stop, stop. Για να δούμε. Stop, stop. Για φέρ' το να το δούμε. Wow, τι είναι. Για να δούμε, γίνεται τίποτα. Όχι ακόμα. Μίλησε εγώ. Για να ανακάτεψε το και εσύ τόλι. Α, κάτι βγαίνει. Μα βγήκε λίγο. Παρακολουθούμε τίποτα. Έχει γίνει τίποτα. Όχι. Κάτι έχει, ναι. Πρέπει να το αφήσουμε μάλλον. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό το πείραμα να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, ναι. Το αφήνουμε εδώ και να δούμε τι θα γίνει πιο μετά. Έχει λιώσει! Για να δούμε, για να δούμε. Ναι, για ναι. Κουνήσε το, κουνήσε το, κουνήσε το. Και δείξε μας. Ναι, ναι, έλειωσε. Α, σχεδόν ένα έμεινε. Ναι. Τα περισσότερα έχει λιώσει, έτσι. Ναι. Το χυμό λιμόνι. Τελικά ο... ισχύει. Ε, Μαριλένα. Ναι. Σας άρεσε το πείραμα. Ναι. Μπράβο. Βέβαια δεν κάναμε σήμερα με χημικά, γιατί πρέπει να είσαι πάνω από 10 χρονών, γι' αυτό και αφήσαμε κάποια χημικές ουσίες και κάναμε με πιο φυσικό τρόπο. Αυτό τι θες. Δηλαδή σήμερα τι μάθατε. Μάθατε ότι το τσάι, τι γίνεται με το τσάι και το λιμόνι. Αλλάζει το χρώμα, γίνεται πιο ανοιχτό. Μπράβο, δηλαδή αλλάζει το χρώμα, λέει η Μαριλένα. Τόλι, και τι γίνεται με το που έχουμε βράσει το λάχανο και βάλαμε το λιμόνι, τι έκανε. Έγινε ρόζ. Άλλαξε και αυτό χρώμα, από μοβ έγινε φούξια. Από μπλε έγινε φούξια. Από μπλε έγινε, ναι, έχεις δίκιο, από μπλε. Και τι άλλο, μάθαμε και για το φλοιό. Άμα βάλουμε μέσα στο χυμό λιμόνι και το αφήσουμε για λίγο, τι γίνεται. Λιμόνι. Το λεμόνι και βάζουμε το φλοιό αυγού εδώ μέσα και τι γίνεται. Μου σπάει το φλοιό του αυγού και... Το λιώνει. Το λιώνει και αυτό. Ναι, μπράβο. Και μάθαμε και για τις πέτρες. Τι ακριβώς μάθαμε. Ότι οι ελαφρόπετρες δεν είναι βαριές μέσα στο νερό. Και δεν βουλιάζουν μέσα στο νερό. Ναι, ναι. Επιπλέον. Μπράβο. Επιπλέον. Δηλαδή μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα. Ναι. Για την αρχή καλά είναι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα. Παρακαλώ. Σ' άρεσε, Μαριλένα, που ήσουν μαζί μας σήμερα. Ναι. Θα ξαναρθείς. Ναι. Μπράβο. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε στο κανάλι μου και βάλτε μου like. Γεια.